δεν υπάρχουν φροχοπτώσεις, με συνέπεια η στάθμη των φραγμάτων μας να έχει υποστεί μια πολύ σημαντική μείωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά περίπου 500 κυβικά την ώρα λιγότερο νερό από το φράγμα που σε λέμε για τη ΔΕΙΑ Ιρακλείου. Από την υπερχείληση του 2022 σε πλάν B για την ομαλή υδροδότηση σε Ηράκλειο, Χερσόνησο και Άγιο Νικόλαο, οδηγούνται οι αρχέ διαχείριση του υδάτινου δυναμικού του φράγματο από Σελέμι. Ο άνυδρο αναγκάζει τι δημοτικέ επιχειρήσει ίδρευση των τριών Δήμων να καταστρώσουν από τώρα σχέδιο για το πώ θα διαμοιραστούν οι ποσότητε νερού που υπάρχουν διαθέσιμε αυτή τη στιγμή, αν δεν μεσολαβήσουν βροχοπτώσει. Ώστε σε απόλυτη συνεργασία α, η χρήση του αγαθού αυτού, του υπέρτατου αγαθού όπως είναι το νερό, να γίνει με ένα τέτοιο τρόπο που να μην αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα προβλήματα, ιδιαίτερα τους μήνες το καλοκαίρι το φράγμα ποταμών στο Αμάρι αγγίζει την απόλυτη πληρότητα την ώρα που στο φράγμα Ποσελέμι μόλις ξεπερνά το 40%. Το περασμένο Μάρτιο συγκέντρωνε 25,3 εκατομμύρια κυβικά ενώ αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνά τα 10,5 εκατομμύρια. Οι εκπρόσωποι των ΔΕΙΑ των τριών δήμων έχουν ήδη συμφωνήσει υποτυπωδό τον τρόπο με τον οποίο θα διαμοιραστούν τα 8,5 εκατομμύρια κυβικά που μπορούν να διατεθούν. Το φράγμα που σε λέμε, εκτός από νερό, καλής ποιότητας νερό, ε, αυτό που διασφάλιζε τόσο στο Δήμο Ηρακλείου, στη ΔΕΙΑ Ηρακλείου, όσο και στου υπόλοιπου Δήμου, ήταν η μεταφορά νερού στι δεξαμενέ του. Τι σημαίνει αυτό, το εξωτερικό δίκτυο ήταν καινούριο, δεν υπήρχαν απόλυε στο εξωτερικό δίκτυο. Σύμφωνα με το Plan B, η ΔΕΙΑ Ηρακλείου αντί για 10,5 εκατομμύρια κυβικά που πέρυσι μπήκαν στο δίκτυό τη, θα πάρει 4,5 εκατομμύρια κυβικά. Χερσόνησο και Άγιο Νικόλαο θα μπορέσουν να αντλήσουν από 2 εκατομμύρια κυβικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι το μέγεθος του θέματος και του προβλήματος και το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι όλοι επαναλαμβάνω πάντα σε συνεργασία. Να βρούμε λύση. Οι μειωμένε ποσότητε νερού που προβλέπονται προκαλούν πονοκέφαλο τόσο για τι μεγάλε τουριστικέ πόλει που τριπλασιάζουν το καλοκαίρι τον πληθυσμό του, όσο και για το Ηράκλειο. Παρά τη δυνατότητα ενεργοποίηση των γεωτρήσεων, το δίκτυο με το οποίο τροφοδοτούν το Ηράκλειο, κάθε άλλο παρά σύγχρονο είναι. Γι' αυτό και στη ΔΕΗ, παρότι δηλώνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τη λειψιδρία, συνυπολογίζουν τον κίνδυνο βλαβών και διαρροών. Εμεί ήδη έχουμε ετοιμαστεί, είμαστε σχεδόν έτοιμοι, κάτι τεχνικά προβλήματα θα μα λύσουμε, για για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε το νερό από τι γεωτρήσει που έχουμε στην περιοχή τη Τηλίσου, την περιοχή του Κρουσόνα, τη Χέρι και των Μαλίων. Μέχρι σήμερα τα 1707 κυβικά καταρρεύονταν περίπου 1000, 1000 με 1050 κυβικά ...οριέως από το φράγμα από Σελέμη και τα υπόλοιπα 650 από τι πηγέ του Ηρακλείου και τι γεωτρήσει. Ε, με δεδομένη την κατάσταση πλέον στο φράγμα από Σελέμη, είμαστε υποχρεωμένοι να πέσουμε στην, στα 550 κυβικά περίπου ωριέω από το φράγμα που λέμε. Με δεδομένο πω η παροχή νερού στο δίκτυο του Ηρακλείου θα μειωθεί από 1.700 κυβικά ανά ώρα στα 1.000 έω 1.050 κυβικά, όλοι οι δημότε καλούνται να καταναλώσουν νερό με σύνεση και προσοχή. Καθώ η ενιαία διαχείριση υδάτων που φαίνεται να αποτελεί μελλοντικά τη μόνη λύση, αποτελεί ακόμη μια μακρινή προοπτική. Με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών εκπονήθηκε μια πολύ σημαντική έρευνα, το Master Plan διαχείρισης των υδάτων σε όλη την περιφέρεια στην Ίσο Κρήτη. Πρέπει επιτέλου να γίνει ενιαία διαχείριση του νερού στην Κρήτη. Αυτό πρέπει εκ των ουκάνευ. Αυτό γίνεται στην Κύπρο. Πρέπει και ο Άκνα να λάβει πλέον μια συνολική διαχείριση του νερού στην Κρήτη. Να, αν υπήρχε μια σύνδεση του φράγματο που δεν δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα.